Με αφορμή τα περιστατικά που βγήκαν στο φως της δημοσιότητας από τις δηλώσεις της Σοφίας Μπεκατόρου σε καταγγελιών φοιτητριών του ΑΠΘ για σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση, πήραμε την πρωτοβουλία εμείς, οι φοιτήτρες του ΑΠΘ και του ΠΑΜΑΚ, να δημιουργήσουμε τη συγκεκριμένη ομάδα. Όλες εμείς, οι νέες φοιτήτριες, προβληματιζόμαστε και νιώθουμε την ανάγκη να δράσουμε για ζητήματα που αφορούν τη θέση της γυναίκας στη σημερινή κοινωνία, την καταπίεση που δέχεται στον χώρο δουλειάς και μόρφωσης, στον χώρο αθλητισμού και του πολιτισμού, συνολικά στα εμπόδια που αντιμετωπίζει στην προσπάθειά της να ζήσει με σύγχρονους όρους. Παλεύουμε ενάντια στη γυναική ανισοτιμία και τις αιτίες που την γεννάνε. Μέσα από διάφορες δράσεις μας, συζητάμε και αναδεικνύουμε τις αιτίες που την γεννάνε. Θεωρούμε ότι καμία γυναίκα μέσα στα πλαίσια του αστικού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις σύγχρονες ανάγκες της για μόρφωση, εκπαίδευση, πολιτισμό, αθλητισμό, να είναι ανεξάρτητη οικονομικά και κοινωνικά. Γι' αυτό διεκδικούμε τη γυναικεία ισοτιμία. Γιατί η ισοτιμία σημαίνει η ίδια αξία. Αξία που θα την αποκτήσεις με ίσα κοινωνικά δικαιώματα. Δηλαδή κοινωνική ισοτιμία σε ένα σύστημα ισότιμο κοινωνικά, χωρίς κανενός είδους εκμετάλλευση και καταπίεση. Λύση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι η οργανωμένη συλλογική διεκδίκηση για την καταπολέμηση της πολύμορφης βίας κατά των γυναικών στον αγώνα για πανεπιστήμια και ζωή με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας. Το τελευταίο διάστημα προχωρήσαμε σε σιωπηρή διαμαρτυρία έξω από τη φιλοσοφική σχολή ενάντια στη σεξουαλική κακοποίηση των γυναικών. Προχωρήσαμε σε εκδήλωση με συναγωνίστρια από την ΟΓΕ με θέμα την πολύμορφη βία κατά των γυναικών. Επόμενος σταθμός, η Τετάρτη 2 Ιουνίου, όπου στα γρασίδια της φιλοσοφικής θα πραγματοποιηθεί μουσικό δρόμενο. Σπάμε τη σιωπή μας, αναδεικνύουμε τις πραγματικές αιτίες πίσω από την πολύμορφη βία κατά των γυναικών και απαιτούμε μια κοινωνία που να ανταποκρίνεται στα ύψη των αναγκών μας.